Φίλες και φίλες, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Είναι το Δοκάρι και Μέσα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε τα όσα είδαμε στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής για την Super League 1, αλλά και εκτός των συνόρων. Εδώ βλέπουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα. ΑΕΛ Βόλος 0-0, Αστέρας Άρης 2-1, Παναθηναϊκός Λαμία 0-0, Όφι ΑΕΚ 0-2, ΠΑΟΚ Πανετολικός 5-0, ΠΑΣ Γιάννα Ατρόμητος 0-1, Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός 1-3. Στη βαθμολόγια Ολυμπιακός 54, η ΑΕΚ ανέβηκε στην δεύτερη θέση με 40, Άρης 39, ΠΑΟΚ 39, Παναθηναϊκός στους 35, πλησίασε ο Αστέρας Τρίπολης στους 33, από εκεί και πέρα Ατρόμητος 25, Βόλος 24, Όφι 19, Απόλλων Σμύρνης και ΠΑΣ Γιάννα από 18, Πανετολικός 13, Λαμία 11 και Ουραγός ΑΕΛ με 9 βαθμούς. Μάλιστα την επόμενη αγωνιστική υπάρχει το Σάββατο ντέρμπι Ουραγών Λαμία ΑΕΛ, Ατρόμητος Παναθηναϊκός στις 7.30, την Κυριακή ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης, Βόλος Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός Όφι, ΑΕΚ Άρης, το ντέρμπι της αγωνιστικής και τη Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει με το μάτς του Πανετολικού κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα. Non-stop και η αγωνιστική της Super League 2, αφού διεξάγονται παιχνίδια κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Πέμπτη αγωνιστική, Τρίκαλα Λεβαδιακός 1-3, Ξάνθη Χανιά 0-0, Καραϊσκάκης Εργοτέλης 0-1, Ιωνικός Ιερά Πέτρα 2-1, Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή 0-3, Δόξα Δράμας Διαγόρας 0-2. Ο Λεβαδιακός στην κορυφή με 11 βαθμούς, Παναχαϊκή, Διαγόρας Ρόδου έχουν από 9, Τρίκαλα 8, Ιωνικός 8, Ξάνθη Εργοτέλης από 6, Καραϊσκάκης, Χανιά, Όφι Ιεράπετρας από 3, Απόλλων Λάρισας 2, κανέναν βαθμό η Δόξα Δράμα. Σε επόμενη αγωνιστική, την Τετάρτη, Απόλλων Λάρισας, Καραϊσκάκης, Εργοτέλης, Ξάνθη, Παναχαϊκή, Ιωνικός, Χανιά, Τρίκαλα, Όφι Ιεράπετρας, Δόξα Δράμας και Λεβαδιακός Διαγόρας Ρόδου. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλή εβδομάδα. Μα είναι η εθνική αυτή. Με 16, με 14 ομάδες, 12. Ναι. Εγώ πρόλαβα Β' Εθνική, Βόρειο Όμιλο, Νότιο Όμιλο, 20 ομάδες. Έβγαινε ένας, πέφταν 4. Με ομαδάρες. Μπερδεψούρα, μωρέ. Τώρα είναι πιο ευέλικτο έτσι. Να είναι και πιο ανταγωνιστικό, αφού δεν αντέχουν οι ομάδες. Δεν αντέχουν. Β' Εθνική. Τώρα 40 αγώνες να παίζουν. Τι Πανσεραϊκός, Δόξα Δράμας, τι Πιερικός, Μακεδονικός, τι Βόλος Λάρισα, Β' Εθνική, με ξερά 10.000 κόσμος. Έχω δει ενιαία Β' Εθνική με 20 ομάδες, 83-84, σούπερ ομάδες. Ναι. Τώρα τι είναι αυτό, Β' Εθνική, είναι 12 ομάδες. Τότε όμως πήγαινε ο κόσμος στα γήπεδα, δεν τα είχε η τηλεόραση τα μάτς, δεν τα έβλεπε στο YouTube, είχε άλλη χάρη. Η έδρα είχε αξία. Ναι. Έπαιρνε πόντο και πήγαινε στα μπουζούκια το βράδυ. Έπαιρνε πόντο, έπαιζε Πιερικός Δράμα και έπαιρνε ποιοι, ξέρω εγώ, η Δράμα στην Κατερίνη και πηγαίνανε στα μπουζουξίδικα εκεί στη Δράμα. Ήταν και τα μπουζούκια καλά τότε εκεί. Βέβαια. Χαμός γινόταν. Λοιπόν, ήδη στα μηνύματα αρέσει πολύ η φόρμα σου. Ναι. Είσαι σε φόρμα δηλαδή μου, και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Κοίταξε, εμένα το χρώμα μου είναι το μαύρο και το κόκκινο. Ναι. Το κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο λόγω του συνεργάτη σου και το μαύρο γιατί τους μαυρίζεις όλους. Εντάξει, το κόκκινο είναι καλό χρώμα, μου πάει εμένα. Ναι. Έτσι λένε οι στυλίστες. Μάλιστα. Είναι το μαύρο με κόβει κιόλας γιατί είμαι λίγο γορίλας. Ναι. Και είναι δυο. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με Ολυμπιακό. Να πούμε ότι διανύουμε τις τελευταίες ώρες της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου. Γενικά ναι, θα τους δούμε βέβαια και στο χορτάρι. Την ώρα που μιλάμε δεν έχει αποσαφινιστεί για να ξεκινήσουμε με τις πιθανές αποχωρήσεις. Εάν θα φύγει ο Ραφίνια, γιατί με την απόκτηση του Λαλά και τον Αντρούτσο να παίζει κάποια μάτς και να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά ως δεξιός. Παλά ξανθέσεις τον Αντρούτσο, Ακριβώς. Υπάρχει ο Ραφίνια, υπάρχει ο Ντρέγκερ, υπάρχει ο Λαλά και υπάρχει ο Αντρούτσος. Δύσκολα να πορευτεί με 4 δεξιά μπάκ ο Μαρτίνς, έτσι. Εντάξει, θα δώσει κανένα στον Άρη, οπωσδήποτε. Ποιο να δώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει στον Άρη.
Γιατί να μην δώσει. Τον Μπρούνο τον έστειλε, αλλά τώρα πιο ο Αντρούτσος. Ο Μπρούνο τώρα, τον Μπρούνο, θα τον βάλουν και χαφ τώρα, να ξέρεις. Του Ραφίνια, μα του πει στον Άρη, θα νομίζει στον άλλο πλανήτη. Δεν υπάρχει να έρθει ο Ραφίνια τώρα στον Άρη. Ο Ντρέγκερ το ίδιο. Ο Λαλά ήρθε τώρα. Ο Αντρούτσος. Ο Λαλά είναι καλή μεταγραφή. Και κάτω από τα 30 είναι. 28-29. Ναι. Πολύ καλός. Και είναι η Λαλά. Γεμάτη χρονιά. Ναι. Γεμάτη χρονιά στο Στρασβούργο. Καλό boy. Καλό boy. 78 μπακ. Πηδάει, βλέπω. Χιλά δεν έχει. Γκολ από. Δηλαδή αυτός σου κάνει και γκολ. Η πίσω γραμμή μια ομάδα, άμα ας πούμε ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο, οι τέσσερις πίσω στην άμυνα, όταν έφυγε ο ψηλός, του κάνανε 10 γκολ. Γιατί λίγο είναι. Ο Μάντος και ο Φιερίνια που πετάγανε τα γκολ. Το λέγαμε και στο ραδιόφωνο, στο οποίο πήρε απουσία νωρίτερα με τον Νίκο τον Αβραμίδη, και έφερε το παράδειγμα του Γιαννούλη στα καλά του. Πόσο σημαντικό είναι ο ακραίος αμυντικός, ο σύγχρονο ποδόσφαιρο να ξέρει μπάλα και να έχει και ανεβάσματα ποιοτικά, όχι μόνο την πλατιοκόπηση. Τώρα Γινώρης έπαιξε χτες και μπήκαμε να δούμε εκεί που οι Άγγλοι σχολιάζουν και ήταν απογοητευμένοι, γιατί είδανε στο βίντεο το Γιαννούλη με την Μπενφίκα και τις άλλες ομάδες. Ακριβώς. Να βγαίνει. Τώρα ήταν πίσω και δεν τους άρεσε της Νόριτς η φύλα. Ναι. Περιμέναν άλλα. Περιμένουν αυτό και προφανώς και ο Ολυμπιακός περιμένει ό,τι έβλεπε από τον καλό Ομάρ να το φέρει ο Λαλά και τον Ρέαμτσουκ βέβαια να κάνει καλό πρωτάθλημα. Προβλέπω ότι με Ρέαμτσουκ και Λαλά ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν με Χολέμπας Ραφίνια. Ναι, ειδικά δεξιά που και από πέρσι τον τελικό τον πήρε με δεξί μπακ τον Μπρούνο και έκανε μεγάλη τακτική ο να Μάρτιν. Καλύψει το πρόβλημά του ο κύριος Μάρτινς, βλέπω, και πήρε κύπελο και από την πλευρά την αδύνατη. Έκανε γκολ ο Ρατζιόλοβιτς που έπαιζε δεξιά να καλύπτει και τον, να καλύπτει και τον Μπρούνο που ήταν από εκεί και έκανε 2-3 φάσεις, θυμάμαι, και είχε δημιουργήσει πρόβλημα τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε τον Μπρούνο και ήθελα να ρωτήσουμε την ευκαιρία, Κωστή, πιθανολογήσε ότι στον Άρη ο Μάτζιος θα τον βάλει δεξί μπακ όπως έπαιζε στον Ολυμπιακό ή μπροστά. Μπροστά ο Άρης έχει Μπερτόλιο δεκάρι και δεξιά εξτρέμ. Έχει Γκαρσία Γκάμα. Έχει Μπατζίνι. Έχει τον Σίλβα. Ναι. Και δεν είναι αυτός καλύτερος από αυτούς. Ναι. Δηλαδή, μπακ παίζει ο Σάκης και ο Στρούγκερ. Δεν τρελαινόμαστε, αλλά και αυτός. Ναι. Και εκεί ο Ιωάννη, βλέπω βέβαια, να προβλέπω να μπαίνει στα χαφ όταν παίζει με τρεις ο Άρης, 4-3-3, μπορεί να τον χωρέσει εκεί. Ναι. Μόνο εκεί βλέπω να τον χωράει, γιατί στον Ατρόμητο έχω την εντύπωση τον έχω δει και σαν οχτάρι. Τον έβαζε νομίζω ο Κάναντι και στον άξονα, αλλά τώρα βλέπω Σάσα, Τζέκο και Μπερτόλιο, δηλαδή κλασικό 4-2-3-1. Τώρα ο Άρης επειδή αρχίζει και κουράζεται, δηλαδή κάνουν πράγματα οι χαφ του παραπάνω από τις δυνάμεις τους και φάνηκε και, και στην Τρίπολη. Mm-hmm. Αυτό σε 4-3-3, σαν τρίτος εσωτερικός μέσος, γιατί είναι καλό στα μαρκαρίσματα, στέκεται πιο καλά. Μάλιστα. Δηλαδή, τον βλέπω πιο εκεί να κατευθύνεται στον Άρη, έτσι τον βλέπω. Να απαντήσω ότι όντως ήταν εισήγηση του Ίβιτς το καλοκαίρι ο Λαλά που πήρε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να δούμε Χασάν και Αντρούτσο, γιατί είναι δύο παιδιά τα οποία μπήκαν με το καλημέρα στο rotation του Πέτρο Μαρτίνς. Ο ένας είχε μία assist και δύο γκολ. Ο Αντρούτσος πολύ καλός ως δεξιός οπισθοφύλακας. Το πόσο σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό που θα είναι λογικά ο πρωταθλητής για το 21 να έχει τόσες επιλογές, έτσι. Ναι, εδώ δίνουμε τα εύσημα στον Μαρτίνς. Γιατί κολλήσαμε όλοι κορονοϊό. Άλλοι το περάσανε σπίτι, άλλοι αυτό. Υπάρχουν κάποια παιδιά, όπως ο και περασκάκι στο Βίντρα, που ταλαιπωρήθηκε το παιδί, και ο Χασάν. Ο Χασάν ήταν για να τον διώξουν. Ναι. Αλλά εδώ μετράει πόσο τον υπολόγισε ο προπονητής και πόσο γρήγορα τον φέραν σε καλή φόρμα το team του Ολυμπιακού και ο Μάρτιτς,
για να πάρουν από αυτόν, ενώ ένα το βλέπεις, ας σου λέει τελείωσε, έχει επιπλοκή το παιδί, ένα μήνα μετά παίζει assist goal και κερδίζει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Εγώ το πιστώνω περισσότερο στον προπονητή παρά στη διοίκηση. Δηλαδή, ο προπονητής τον κράτησε. Που τον πίστεψε, ναι. Και βλέπουμε έχει σκοράρει σε 26 παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία ο Ολυμπιακός τα έχει κερδίσει όλα. Είναι αυτό το φόρτωμα που λένε, φορτώνω. Άμα κάνει ο Ολυμπιακός με το Χασάν 10 φορτώματα, θα πάρει τουλάχιστον ένα γκολ και δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ναι. Άμα φορτώσει έναν άλλον, δεν παραφορτώνει, θα αποκρούνε οι center back, αυτός είναι κίνδυνος θάνατος. Μπαίνει ανάμεσα στα center back. Έχει ο Ολυμπιακός και παίκτες καλούς στο φόρτωμα, τεχνίτες, δεν πάει δηλαδή η μπάλα πλάγιο out και τέτοια. Μετράει και αυτό. Μετράει η ζώνη που τον παίζουν και ο Απόλλωνας χθες με ζώνη τον έπαιξε. Mm-hmm. Και στα γκολ έκανε λάθος και ο στόπερ, αλλά ζώνη τον έκανε. Και παίρνει γκολ τα οποία είναι και καμιά φορά και απελπισίας. Γιατί ήδη ο Γιώργος μας βάζει κάποιες φάσεις και βλέπουμε ναι. με τον Χασάν. Η μία είναι από ασίστ του Αντρούτσου μάλιστα. Αλλά γενικά έχει και πολύ καλές τοποθετήσεις μέσα στα αντίπαλα καρέ. Κοίταξε τώρα τη ζώνη, κοίτα το τώρα. Αν ζούσε τώρα ο Νίκος, καλή τώρα εκεί που είναι, μακάρι να υπάρχουν οι δεύτερες ζωές να ζούμε. Και του δείχναμε τώρα αυτή τη φάση του Νίκου. Ξέρεις τι θα έλεγε. Για διάλυση ρε παράσχο. Αφήνεις το Χασάν σε ζώνη. Κολλητά, ποιος είναι ο Ντομίγκες, Εδώ αυτή η ζώνη την εκμεταλλεύεται πολύ καλά. Ξέρει να τοποθετηθεί, να φύγει στο κενό κομμάτι. Δηλαδή την ώρα που πάει να κάνει τη σέντρα, κοίτα το την κίνηση που κάνει. Ναι. Ο άλλος βλέπει την μπάλα, δεν βλέπει τον παίχτη, τον έχασε. Πάει. Ακριβώς. Δεν κλείνει ο άλλος προς τα μέσα. Αυτό το, πάει, αυτό το προσόν το έχει ο Χασάν και το έχει και ο Μήτρογλου. Δηλαδή με μία κίνηση. Ο Μήτρογλου δεν την πήρε την μπάλα μέσα γιατί κάνανε καλή μαγιά ο Ζάσταβας. Πώς το λένε, ο Ράσταβας. Ναι. Το έκανε 3-1-2-2 στις πλευρές και τον μπλόκαρε τα άκρα του Άρη για να μην πάει. Στο Μήτρο Γλου ναι, γενικά λέω το έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους αυτό. Είναι ευλογία για ένα προπονητή. Λοιπόν, δηλαδή αυτοί οι προπονητές που παίρνουν τέτοια γκολ είναι και πώς το λένε και κολόφαρδοι, τυχεροί. Σου λέει έχω το φορ, τον βάζω ανάμεσα στα στόπερ, παίζουν ζώνη, δεν έχει αλέφαντους πια να παίζουν κοντά τον παίκτη, τον γρήγορο, τον ξέρω εγώ. Όπως και ο Μανώλο Χιμένεθ παίζει κολλητά. Μ' αρέσουν αυτά εμένα, όπως έπαιζε και στον ΠΑΟΚ. Αυτός την ώρα που γίνεται πάει να γίνει σέντρα, φεύγει από τον μπροστά, ο άλλος κοιτάει την μπάλα ζώνη, ο άλλος δεν κλείνει, η απόσταση στα 7 μέτρα, 5 μέτρα, πάρτο τον γκολ. Ναι. Εδώ. Εδώ είναι η φάση με τον Χασάν. Βέβαια να πούμε ότι ήταν σε κακή μέρα και ο Βέρχους, το γκολκίπερ του Απόλλωνα και ο Ντομίκες. Έτσι, εδώ είναι η φάση με τον Χασάν και τον Ντομίγκες, πώς γίνεται το λάθος και εκεί δεν το αφήσει ανεκμετάλλευτο ο Χασάν μέσα στην περιοχή για το 0-1. Στην πορεία, στο 36ο λεπτό, έχουμε ακόμη μια ευκαιρία με τον Χασάν. Εδώ είναι το γκολ του Εμβιλά, το οποίο είναι στο πίσω δοκάρι και είναι τελείως αμαρκάριστος. Την πρώτη κεφαλιά την κερδίζει, αν δεν κάνω λάθος, πάλι ο Χασάν. Πάλι ο Χασάν την πρώτη κεφαλιά. Και στη δεύτερη. Πάλι ανάμεσα από τους δύο στόπερ. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι πάλι με τον Χασάν, που είναι αφύλακτος μέσα στην περιοχή. Έχει γίνει ευκαιρία, πάλι λάθος από τον goalkeeper, το Απόλλωνα μεταξύ άλλων. Βέβαια, στα λάθη τον Ντομίγκες τον συναγωνίστηκε και ο Σεμέδο στη φάση που μείωσε ο Απόλλωνας και ο Μπα δεν παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα χτυπάει στο καλάμι του Σεμέδο. Ο Σεμέδο και ο Ολυμπιακός στα στόπερ έχει τεφορμάρισμα. Ναι. Τώρα που θα παίξουν με τη μεγάλη ομάδα, την Ολλανδική, την καλή ομάδα, την Eindhoven. Θα παίξει και ο Παπασταθόπουλος δίπλα, θα προλάβει. Ο Σεμέδο δεν παίζει γιατί έχει κάρτες. Θα παίξει ο Παπασταθόπουλος με τον Μπα. Τα ζώα που είναι αργά. Γράψε πέναλτι υπέρ της. Εγώ τον φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Εκτός κι αν κάνει αυτό που έκανε ο Άρης επί πάρα πολύ καιρό. Προστατεύσει στον χώρο του άξονα
με τρεις συν ένα τέσσερις. Έχουμε όμως, έχουμε τώρα 15 μέρες και αν τα κουβεντιάσουμε αυτά. Έχουμε χρόνο να το δούμε. Πάμε να δούμε και το δεύτερο γκολ του Χασάν στις καθυστερήσεις. Εδώ θα σκάσει μπάλα από τον goalkeeper του Απόλλωνα μπροστά του και ο Χασάν έχει και τον boy και το timing να μπει με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3. Εντάξει, ο Γιώργος Παράσχος είπε ότι πιέσαμε τον Ολυμπιακό, σου αντέξαμε. Η αλήθεια είναι πως σε αυτό το μάτσο ο Απόλλωνας έκλεισε και πολλά ατομικά λάθη σαν μετώπισε από τον Ντομίγκες και τον goalkeeper. Έπαιξε και πιο ανοιχτά. Έπαιξε με το Φορτούνι στη θέση του, πιο άξονα. Ο Μπουχαλάκης πίσω, εξάρι, οχτάρι, δεκάρι, αυτή την τριάδα είχε. Mm-hmm. Ποικιλία στον χώρο των χαφ, δύο εξτρέμ κανονικά. Εντάξει, καλά έπαιξε με τον Απόλλωνα έτσι, βλέπεις ότι διαλέγει. Άλλο 4-2-3-1, άλλο 4-3-3, πιο σφιχτό. Εντάξει, είναι... αυτά τα δύο παίζει. Αυτά τα δύο παίζει, αλλά η αλήθεια είναι πως αξιολογεί, αλλά και αξιοποιεί αρκετούς παίκτες από το ρόστερ και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν... Έβαλε το Μπρούμα με τα καλό το πόδι και το Βρουσάρι απ' την άλλη. Δεν κλείσαν πολύ μέσα και να ανέβουν και τα μπακ πολύ. Γιατί σου λέει ο Ανδρούτσος είναι, θα το φορτώσω το Χασάν και πήγε σε αυτό το στυλ. Mm-hmm. Σου λέει με ταιριάζει εμένα αυτή τη στιγμή να φορτώσω το σεντερφόρ. Δεν έχω σεντερφόρ που θα βγει σαν το Φιρμίνο να την πάρει, να χωθεί ο άλλος μέσα, να του τη δώσω, να τριπλάρει. Τέτοια μπερδέματα δεν τα έχει, αλλά θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ, 5-0 τον Πανετολικό. Είδα τα στιγμιότυπα, γελάς τώρα. Γελάω εγώ. Παραδέχτηκε ο Δέλλας ότι ήταν κάκιστος ο Πανετολικός με πολλά ατομικά λάθη. Και όταν ο Δέλλας φταίει, δεν φταίει ο Πανετολικός. Μισό λεπτό. Όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα προνοήσει και να τα προλάβει ο προπονητής, άκουσε με τώρα λίγο. Τέτοιες γελές, τώρα μην το σταυρώνουμε. Δηλαδή, πέρα από θέματα τακτικής. Τι τακτικής. Ο Δέλλας θέλει. Ο Δέλλας δικαιώνεται ο Αλέφαντος με τα θάνατο. Γιατί δικαιώνεται. Ξεκινάει το μάτσο εγώ με στο Μετρόπολης με τον Μπούζο. Εδώ και αναμεταδίδει ο Ζαΐρης με τον Μπουλιανό. Βλέπω, εγώ πάω, είναι για τα σκουπίδια. Στο πρώτο 20 λεπτό. Δεν έχει ανάπτυξη. Δεν έχει τα μπακ να ανέβουνε. Έχει κάνει και μια αλλαγή το Ζίβκοβιτς. Τον έχει πάρει, δεν ξέρω μόνος του θα πήρε. Αποκλείεται ο Γκάρσια να πήρε. Να τον βάλει, που τον έβαλε δεκάρι και πήγε δεξιά ο Μουρκ και πήγε και καλύτερο πάω από εκεί. Γιατί ναι. ο Ζίβκοβιτς πήρε την κατοχή λίγο να την πάρει, να τριπλάρει, να πασάρει κτλ. Εκεί λοιπόν πάει ο Πανετολικός, θα ρίξει και παίζει με τον Ρουφ, φιλικό, και ανεβαίνει 35 λεπτά pressing στο κέντρο του γηπέδου και μπροστά, μέχρι εκεί που είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟ. Έχουν ανέβει ο Ντίας, ο Αρίγκιμπι, ο Μπαρμπόσα και η Τριάδα. Εντάξει, οι άλλοι τέσσερις είναι 30 μέτρα πιο πίσω. Δηλαδή, εγώ το βλέπω από πάνω. Δεν έχει αρμονικό ανέβασμα η γραμμή να στα 30 μέτρα, αλλά ανεβαίνουν οι δύο γραμμές ψηλά. Οι τέσσερις είναι πολύ πιο πίσω από ό,τι πρέπει. Αναλογία μεγάλη. Λοιπόν, pressing. Δεν έχει δει αυτός ότι ο ΠΑΟ έχει βάλει 4 την Eindhoven με αυτό το βιολί που κάνει ο ίδιος. Και τρώει γκολ στο 44 με αντεπίθεση 2-2. Ο τρίτος του παίκτης ερχόταν, πως πάω εγώ στο 6 χιλιόμετρο πεθαμένος γέρος, ερχόταν ευαδιστής. Εδώ είναι η φάση. Εδώ κοίτα ομάδα που η οποία παίζει στην Τούμπα με τη δεύτερη, την τρίτη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Εδώ. Ο άλλος έχει μπει μπάλα μέσα και ακόμα τρέχουν οι άλλοι. Και φταίει δηλαδή ο παίκτης του Δέλλα και δεν φταίει ο Δέλλας που τρώει το πρώτο γκολ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού και φταίνει παίκτες του Πάντως, Δέλλα. Πάντως ρε Κώστα, μισό λεπτό. Έφαγε τον γκολ στο 44 σε ένα πρώτο ημίχρονο που και η κατοχή ήταν 50-50 και οι ευκαιρίες ήταν υψηλομοιρασμένες. Δηλαδή, εντάξει, απομονωμένα εδώ φταίει. Εντάξει. Τι φταίει, βέβαια φταίει. Εγώ φταίω. Ή φταίω αυτό μετά το. Και να σου πω και το άλλο γιατί φταίει. Γιατί έχει κουράσει την ομάδα του, την έχει ανεβάσει σε πιέσεις μεγάλες, έχει εξουθενωθεί στο δεύτερο ημίχρονο, τρώει 5, ενώ το στυλ παιχνιδιού έπρεπε να είναι άλλο. Και ο Άρης και άλλες ομάδες που ανεβαίνουν έτσι απάνω, τόσο ψηλά και δεν έχουν φάρμακα, δεν πιστεύω ο Πανετολικός και ο Άρης να παίρνουν αυτά που παίρνει
η Λίβερπουλ και οι Ευρωπαίοι για να κάνουν αυτά. Αυτοί το βλέπουν. Σου λέει το κάνει η Λίβερπουλ. Ναι, αλλά η Μπάγερ. Ναι, αλλά άμα δεις την πλάτη του Μιούλερ, η πλάτη του είναι σαν πόντι πλητεράς. Τος έχει πάρει πράγμα και έχει γίνει από σπουργίτη κουταλιάνος. Δεν είναι το ίδιο να μιμηθείς. Πάει ψηλά ο άλλος. Τι ψηλά. Πάει ψηλά. Το τρώει. Εξουθενώνεται βιολογικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έπαθε και ο Άρης, ναι. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λίγο τα γκολ. Είναι το γκολ του Μουρκ που είδαμε, το σχολίασε στην τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου. Ο Μουρκ δεφορμέ, θα πρέπει να δώσει πότε είναι του Αγίου Τραγιανού, να πάει μια τούρτα στο Δέλα, όπως και ο Γκαρσία, να πάει η γυναίκα του Γκαρσία, η κοπέλα, να πάει στη Γωγό, Μαστρόκοστα, και να την πει ευχαριστώ πολύ, έσωσε τον άντρα μου. Έτσι είναι, ρε Γιάννη. Εντάξει, ντεφορμέ, ξεντεφορμέ εδώ πέρα. Ο Μουρκ τώρα έκανε μια τρίπλα, έφυγε του Πανετολικού, πήγε στο κόρνερ. Τρίπλα ήταν ο παίκτη 7 μέτρα πιο εκεί. Ναι. Άμα βάλω τώρα τον Βασιλάκο, 130 κιλά τον Βασίλη, που κάνουμε παρέα, από 7 μέτρα απόσταση, ξέρει την τρίπλα θα του κάτσει. Στα 7 μέτρα, κι εγώ τον τρίπλα. Άμα τον έχω κοντά, σε πω. Πάντως είχε δίκιο, γιατί στην κάρτα βλέπουμε στο στόπ καρέ δεξιά κάτω είναι τρεις παίκτες του Πανετολικού που τρέχουν μαζί, έτσι. Εδώ κοίταξε διάταξη. Και δεν φταίνει οι παίκτες του Δέλα και δεν φταίει ο ίδιος ο Δέλας, ο οποίος έχει μια φιλοσοφία τέτοια, ενώ ήταν παιχταράς, ενώ έπαιξε Ιταλία με προπονητές και αυτός παιχταράς και αυτοί τους διδάξαν άλλα πράγματα, δούλεψε με τον Ρεχάγκελ σε αυτό το 3-5-2 σε τέτοιες περιπτώσεις και εφαρμόζει αυτό, ρε παιδί μου, να το πάρεις, αν πάρεις τον Ολυμπιακό, κάντο. Αν πάρεις μια μεγάλη ομάδα αύριο, κάντο. Το κάνεις με το Αγρίνιο και εκτίθεσαι. Ναι. Πάμε να δούμε το 2-0 με τον Σβάμπ. Είναι και ωραία η μπαλιά του Ροδρίγο, εδώ να πούμε έτσι, γιατί έχει ακούσει και αυτός πολλά. Ο Σβάμπ πάντως, εδώ με κεφαλιά, τελείως αφύλακτος. Ο Σβάμπ ήρθε από τα χαφ. Είναι αυτό που κάνει ο Σάκχοφ. Και αυτό που κάνει και ο Ουάρντα. Ναι, ο Ουάρντα είναι σε πιο μπροστά. Ναι. Αλλά είναι καλή η κίνηση που κάνει στον χώρο. Φεύγει από τα πίσω βήματα. Εντάξει, και καλό είναι που σκόραρε και δείχνει ότι μπορεί να πατήσει περιοχή και είναι ο μόνος παίκτης από τα χάφ που μπορεί να πατήσει περιοχή. Γιατί ο άλλος, ο Καντουρί, και αυτός θα κάνει κανένα σούτεξ από την περιοχή. Ψιλοπατάει κι αυτός. Δεν πατάνε. Είναι καλό αυτό που έγινε. Ότι πάτησε ο Χαφ και έκανε τον γκολ μετά από φόρτο. Είναι καλό, καλό. Πάμε να δούμε το τρίτο γκολ που είναι του Τζόλι. Νομίζω έχει φτάσει εσύ ως τα 13 γκολ στην τρέχουσα σεζόν. Εδώ στην αρχή της φάσης θα δούμε πόσο Ροδρίγο θα κλέψει την μπάλα ουσιαστικά και θα βγάλει. Έχει ο Τζόλι, εν αντιθέσει με τον Ζίβκοβιτς, έχει πιο δολοφονικό ένστικτο. Είναι εξτρεμοφόρ. Εξτρεμοφόρ, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά 9ωρο εντεκάρι. Αυτό που λέγαμε παλιά 9ωρο εντεκάρι. Λοιπόν, το 4-0 του Σφιντέρσκι είναι από ασίστ του Ελκαντουρί, αλλά και εδώ σε ακόμη μια φορά θα κλέψει μπάλα ο ΠΑΟΚ σε μια απλή μεταβίβαση για τους φιλοξενούμενους. Ο Σφιντέρσκι θα κάνει τον γκολ, ο Ελκαντουρί έχει κλέψει την μπάλα, έχει τρέξει στο γήπεδο και έχει δει και τον Σφιντέρσκι στο πέναλτι, του σπάει την μπάλα. Το μισό γκολ είναι του Ελκαντουρί. Έχω πει για τον Ελκαντουρί ότι όταν είναι ξεκούραστος... Άμα νομίζω... είναι ξεκούραστος. Ναι, όταν είναι ξεκούραστος... Πρέπει να του πρέπει με τη φτέρνα να είναι ξεκούραστος. Είναι το πιο ποιοτικό χαφ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και το πέμπτο γκολ, εντάξει, για οικονομία χρόνου είναι πάλι Σφιντέρσκι με εκτέλεση μέσα στην μικρή περιοχή. Κολοτριβόταν να αποβληθεί ο Αγκούστο. Ναι. Θέλει να φύγει. Τι γίνεται εκεί με τον Αγκούστο? Το γκράξανε γιατί κοίταγε το κινητό του, ενώ το μάτς δεν είχε τελειώσει. Όχι, εντάξει, αυτό δεν πειράζει, αλλά τον γκράξανε γιατί αυτός σου λέει με βάζει να παίξω, εγώ θέλω να φύγω, κάνει ένα φάουλ, κάρτα, κάνει ένα δεύτερο που τη χαρίζει, είναι κόκκινη, πάει ένα τρίτο στο όριο της κάρτας, δεν πέρα είχα πάρει ο Γκαρσία, τον βγάλε πάλι τον τσιγάρα ή τον Μιχαηλίδη εκεί. Δηλαδή, αν υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική, τον πήρε ο ύπνος και τον Γκαρσία, βγάλ τον στο 30, αφού κολοτρίβεται να σου αποβληθεί. Δηλαδή, σε λέει, δεν θέλω. Πάει, μιλάει το διαιτητή, κάνει κάτι τέτοια. Δηλαδή,
σου λέει δεν τα βρήκαμε τη διοίκηση, τι με βάζεις. Αυτό του λέει, δεν το λέει στα αποδυτήρια, ναι. Το λέει με τον τρόπο που παίζει. Κοιμά τον Γκαρσία, το έχει πάρει ο ύπνος. Εντάξει, μια χαρά. Μάλιστα. Και βρίζονται λοιπόν, το Φερέι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για όσους μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ. Εμείς θα συνεχίσουμε για τους φίλους που μας βλέπουν μέσω του YouTube και είναι πολλοί και σήμερα και τους ευχαριστούμε. Πριν πάμε στις ερωτήσεις, Κωστή, να δούμε λίγο την κάρτα με τις χειμερινές μεταγραφές του ΠΑΟΚ, 6 στον αριθμό. Ναι, τις βλέπουμε εδώ πέρα μαζεμένες. Βέβαια, ο Ουάρντα και ο Λάμπουρ επέστρεψαν. Ο Ουάρντα πολύ καλός στο ξεκίνημα της τρίτης του θητείας στον ΠΑΟΚ. Αυτός ο Ουάρντα, δηλαδή, είναι τόσο κατατρεγμένο το παιδί, που εγώ έχω μπει ασπίδα, επειδή είναι και αφελής, καλό παιδί. Δηλαδή, οι Αιγύπτιοι είναι και καλά παιδιά, αφελής είναι. Βρήκαν εδώ τους Μεσόγειους, τους πονηρούς, τους Πασοκοέλληνες, θα πούμε. Το βγάλαν το παιδί, αυτός, γεια σου ρε Ουάρντα, του λέει, καλά είσαι, ναι. Γεια Ουάρντα, έλα βγούμε μια φωτογραφία. Μπάμε ο Ρουφιάνος ο Έλληνας, ο καταδότης, πάει τη στέλνει στον άλλο. Το βάζει ο παίκτης που παίζει τη θέση του, τα ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, τα έχεις πει για Ουάρντα. Να δούμε λίγο στην κάρτα, αν προσέξεις κάτι, γιατί είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 στον αριθμό ποδοσφαιριστές, αλλά στο κόστος βλέπουμε 0-0, λες και παίρνεις κωδικό ναι. Για το εξωτερικό αν τηλεφωνήσεις. 100 χιλιάρικα είναι ο Μπράντονιτς, 0-0-0. Ναι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ναι. Ελληναράδες, πασοκοελληναράδες, χριστιανόψυχοι και πασοκορουφιάνοι Έλληνες. Ό,τι φάγατε, φάγατε. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ναι. Λέει ο Σαββίδης. Ναι. Τους λέει ο Σαββίδης. Και εγώ είμαι υπέρ του Σαββίδη, γιατί αν εγώ έχω εσένα αφεντικό σε μια εταιρεία που εσύ δεν ξέρεις τη δουλειά και την ξέρω εγώ, δεν μπορεί, θα σε κλέψω λίγο τη βενζίνη. Mm. Θα πάω εκεί στις Τζιτζιφιές, θα πω φάγα μια μπριζόλα, βάλε ότι έφεγα δύο. Εδώ σου φάω και τα τούβλα από την επιχείρηση. Ναι. Είπαμε, δηλαδή ένα μέτρο. Ναι. Μόνο το μέλι μέσα το φας. Φτάνει. Αυτό που τους κάνει λοιπόν τώρα ο Σαββίδης, τους λέει παιδιά, εντάξει, τα περικέτια τελειώσανε, τώρα λοιπόν οικονομική πολιτική και καλά τους κάνει. Εγώ δηλαδή, αν αύριο ο Σαββίδης το καλοκαίρι δεν τους κάνει μεταγραφές. Εγώ δεν θα πω το Σαββίδη, καλέ κύριε Σαββίδη, γιατί δεν δίνει μεταγραφές. Θα πω φερθήκαμε, αλλαμογίστηκα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και δείξαμε ότι είμαστε λιγούριδες Θεσσαλονικής, λιγούριδες, όπως το λέω, φταίει η Αθήνα για όλα. Εμείς το σωματείο από που μπορούμε να το τρώμε, για όλα τα σωματεία, γιατί τα ίδια έχουν γίνει και στον Άρη με τον Κοντόμινα, τα ίδια είχαν γίνει και στον Ηρακλή με τον άλλο που έμοιαζε με τον Γιάνκο Δράκο, όπως το λέγανε την εταιρεία. Το Μητυλινέο. Τον κύριο Μητυλινέο, ναι. Λοιπόν, μόλις το δεις, από πίσω 50 άτομα, πώς θα τον δαγκώσουμε, τα σωματεία δεν βαριέσαι, φταίει η Αθήνα και ο Μαρινάκης. Καλά σας κάνει ο Μαρινάκης. Καλά σας έκανε ο Κόκαλης, καλά σας έκανε ο Βαρδινογιάννης, γιατί ο Μαρινάκης είναι πάνω από την ομάδα, πάνω από το Μέγκα, λέει το Δελτίο, τι έγινε εδώ, τι έχουμε εδώ κτλ. Ο άλλος το Όπεν τους άφησε, πάει το Όπεν, τελείωσε το Όπεν. Mm. Το βάλανε μέσα το Όπεν. Έχει τον ΠΑΟΚ, πάω, κάμε αυτή. Δηλαδή αν δεν είναι πάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα δηλαδή, είναι το μήνυμα του Σαββίδη αυτό. Προφανώς τώρα για να μην παρεξηγηθούμε, οι παίκτες έχουν έρθει και θα πληρωθούν τα συμβόλαιά τους. Έτσι λέω τώρα το πώς κόστησε οι μεταγραφές. Ο Σαββίδης, όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισσανίδης. Όλοι αυτοί εδώ ευτυχώς δεν είναι πανταξίδες. Ούτε στις εταιρείες τους. Να πεις χρωστάνε, ξέρω εγώ κτλ. Κανένας. Mm-hmm. Και ο Σαββίδης, 30 του μηνός, έρχεται, μπαμ, πληρωμένοι όλοι. Όλοι. Και η δική σας κάτω, έτσι ξέρω. Όλοι. Λοιπόν, πριν πάμε στην ΑΕΚ, έχουμε επιστρέψει και στην ροή την τηλεοπτική. Γρήγορα κάποιες ερωτήσεις. Του πάνε τα κόκκινα του Ραπτόπουλου, λέει ο Τέρι. Ο Αντώνης νόμι για Αντρούτσο και αν μπορεί να παίξει δεξί μπακ. Είναι αξιόλογο παιδί. Mm-hmm. Προσπαθεί. Δεν μπορεί να έχει ανεβάσματα και ποιότητα, ξέρω εγώ. Ό,τι μπορεί κάνει. Πιο πολύ θα λειτουργήσει, δηλαδή η φύση του, αν ανέβει, μπορεί να το δισταγέρνει προς τα χάφη. Η φύση του θα τον πάει προς τα εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον δανεισμό του Εμμανουηλίδη. Θα πάμε μετά στον Παναθηναϊκό, βέβαια, αλλά κάνει ένα σχόλιο τώρα. Ο Εμμανουηλίδης πού πήγε? Στην Φορτούνα Σιτάρτ, στην Ολλανδία.
που την ομάδα την έχει ο Ατσούν, ο Τούρκος παραγωγός του Survivor που παίζει στο Sky. Α, τον έκανε τράμπα με τον Τούρκο παραγωγό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Να πάει εκεί το παιδί να πάρει λεφτά, γιατί από τον Αλαφούζο πιο πολλά λεφτά βγάζει ο Μικρούτσικος και ο Βαρθακούρης, παρά τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Να πάρουν και οι άλλοι, αλλά εμείς είμαστε με τους παίκτες. Μάλιστα. Λοιπόν, στην αρχή της Παναγίας θα κάνει και γκολ. Καλό θα του κάνει η Ολλανδία, αρκεί να του δώσω εγώ μια συμβουλή. Από εδώ και πάνω λίγο έχει οψιόν, έχει οψιόν να πούμε ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής το αξίωσε αυτό, γιατί βλέποντας να παίρνει ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφική περίοδο που λύγει τώρα δύο εξτρέμ, σου λέει πού θα παίξω. Οπότε δεν είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Τζίμι. Ο Ραπτόπουλος μας έλεγε ότι δεν του αρέσουν ούτε ο Χασάν, ούτε ο Λεραμπή, ούτε ο Σφιντέρσκι. Ποιο φορ θα ήθελε στην ομάδα του τελικά από την ελληνική Σούπερ Λίγκα? Τον Λεραμπή, ρε φίλε, θα ήθελα. Λεραμπή. Ποιον θα ήθελα, δηλαδή τι. Και τον Λιβάγια, αν τον βάζανε νιάρι, γιατί κάνει πράγματα στην τακτική. Είναι πιο τακτικός ο Λιβάγια. Είναι πιο εγκεφαλικό το παιχνίδι, το επιθετικό. Αν έχει έναν προπονητάρα, μπορεί να πάρει 10 γκολ από τα χαφ και ο Λιβάγια να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δεν με πειράζει με αυτό. Λοιπόν, άποψη για τον Λαλά, λέει ο Θοδωρής. Είπαμε τον Λαλά, νωρίτερα, εγώ μπήκα μέσα, με δείξανε, ναι. Θα μου πεις τώρα το βίντεο ναι. Και το βιογραφικό. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε στην Ελλάδα ο Λαλά. Ναι. Πιστεύω θα πάει σε καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Mm-hmm. Μακάρι να είναι αυτό που φαίνεται και καλό, ότι έχει γεμάτη χρονιά. Και γκολ πολλά. Ο Πέτρος ρωτάει αν θα πουληθεί ο Τζόλης το καλοκαίρι και αν έχει ρήτρα για ξένη ομάδα. Όχι, δεν έχει καμία ρήτρα. Ο μπαμπάς του, ο Πέτρος τον λένε, ο μπαμπάς του έχει με τον αδερφό τα δικαιώματα και τώρα τα πουλάνε σε μια μεγάλη εταιρεία, όχι Έλληνα μάνατζερ, σε ξένη εταιρεία. Τώρα αυτό το διάστημα έμαθα αυτό κάνουν. Ναι. Η οικογένεια δίνει σε μεγάλη εταιρεία τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Λοιπόν, το σκάουτινγκ της ΑΕΚ δουλεύει για τον Ολυμπιακό, γιατί ό,τι παίκτες θέλουμε τους παίρνει ο Μαρινάκης, λέει ο Σάκης, προφανώς ΑΕΚτζής. Προφανώς όταν πει ο κύριος Μελισσανίδης στην Αγία Σοφιά και η διαιτησία του έρθει πιο βολικά, θα κάνει και τις ανάλογες κινήσεις. Είναι επιχειρηματίας και ίσως περιμένει ένα χρόνο ακόμα. Εξηγήστε μου τους λόγους που ο Ντρεωσής στο παραπέντε μας φέρνει παίκτες άγνωστους. Εμείς θέλουμε Έλληνες. Η άποψή σας, ρωτάει ο Στέλιος. Τι ομάδα είναι αυτός? Ολυμπιακός. Θέλει Έλληνες παίκτες. Συγγνώμη, Ντρεωσή, Παναθηναϊκός. Συγγνώμη. Θέλει Έλληνες παίκτες. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατομμύρια το χρόνο και ο Ολυμπιακός δίνει και αυτός, από ό,τι ξέρω, για τις ακαδημίες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τι κάνει εκεί, δεν γνωρίζω. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην δίνει τα 2 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Βγάζει περισσότερους παίκτες, αλλά δεν μπορεί καν να τους κρατήσει. Λοιπόν, ισχύει αυτό που υπόθηκε ότι ο Μήτρογλου έχει ζητήσει από το Μάτζιο να παίζει 15 λεπτά, ρωτάει ο Σωτήρης. Όχι, ο Μήτρογλου επειδή είναι παρορμητικός, θέλει να παίζει αρκετά περισσότερα. Απλά ο Μάτζιος πιστεύω και μαθαίνω ότι φοβάται, θέλει να το φορμάρει για το κύπελο, όχι για αύριο, γενικότερα. Φοβάται μην του πάθει καμιά θλάση. Και το βάζουν πολύ σταδιακά. Νομίζω καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Λοιπόν, ο Θανάσης θέλει την άποψή μου για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τα αποτελέσματα που έχει με τη Λαμία πρόσφατα και αντίστοιχα που είναι η ΑΕΛ τώρα, νομίζω ότι δίνουν απάντηση στο Θανάση. Καλός προπονητής είναι αυτός. Ο Βαγγέλης και... ήταν offside τον γκολ του Εμβιλά, ο οποίος απόλυνε μέσα από τη γραμμή. Νομίζω ο Βαγγέλη έχει απαντηθεί και στο chat και από άλλους φίλους. Κάνει πίσω κίνηση, αλλά δεν προλαβαίνει. Είναι κανονικό το γκολ, θεωρώ. Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το βρήκε το 4-3-3. Με τρεις σε χαφ χωρίς να έχει εξάρι. Ναι. Και αυτό την έκανε καλό και στο δημιουργικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Σιμόες, δεν τον κατηγορούμε, αλλά πιο εξάρι. Ο Σιμόες εντωμεταξύ Κωστή συμπληρώσει 200 συμμετοχές. Ναι, μου έκανε εντύπωση το άλλο ένα καλό παιχνίδι του Σιμάσκι, τον οποίο δεν τον πίστευα εγώ πολύ, αλλά βλέπω ότι κάνει μεγάλες κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, κάνει ποιοτικά χιλιόμετρα, δεν είναι θεαματικός, αλλά είναι ουσιαστικός στα χαφ και αν παίζει ΑΕΚ με τρεις, νομίζω έχει και καλύτερα μέτρα και αυτός. Μου έκανε εντύπωση το παιχνίδι του. Και εμένα μου έκανε εντύπωση πέρα τον γκολ του Σακόβ, γιατί αυτή την κίνηση την είχε και στον ΠΑΟΚ, τη γνωρίζαμε, ότι πατάει και ο Γαλανόπουλος περιοχή και ο Σιμάνσκι. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το 4-3-3 του Χιμένεθ να πατάνε και τα τρία χαφ του
εναλλάξει, έτσι, από ό,τι έλεγε ο Νίκος για τον Γαλανόπουλο, χρειάζεται μια καλύτερη προπόνηση. Δεν ξέρω το παιδί αν την έκανε. Δείχνει πάντως καλύτερα από ό,τι πριν να τραυματιστεί, πριν να έχει τα προβλήματα. Δείχνει πολύ καλά αθλητικά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Γαλανόπουλος, αλλά δείχνει πιο όρημος και πιο αθλητικός. Το ερώτημα είναι το εξής τώρα, με τον Λιβάγια εκτός και τον Ολιβέρα, να μην ξέρουμε ακόμα αν θα μείνει ή αν θα φύγει, εάν μπορεί να τη βγάλει η ΑΕΚ με μοναδικό εννιάρι τον Ανσαριφάρντ. Και δεν βγαίνει. Mm-hmm. Εδώ είπαμε είχαμε τρεις. Τώρα μας μείνει ένας, δηλαδή από το άσπρο θα πάμε στο μαύρο. Ναι. Ρωτάει ο Μιχάλης εδώ τη γνώμη σου για τον Ντάνκοβιτς, γιατί σκόραρε και χθες. Φοβερό τελείωμα, φοβερές κινήσεις, ναι, στο χώρο. Αν βρει χώρο, έχει μεγάλη ποιότητα και καλά σωματικά προσόντα, το θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή. Εδώ μας δείχνει και ο Γιώργος στη φάση, έτσι. Ναι, έχει πολύ καλά τελειώματα, καλά πλασαρίσματα. Τρίπλα, όχι την άριστη, αλλά λίγο χώρο άμα βρει θα την κάνει. Και πιστεύω ότι και στα μαρκαρίσματα έρχεται, γιατί ο Χιμένεθ το ζητάει αυτό, να έρχονται οι εξτρέμ του πάρα πολύ πίσω, πολύ πειθαρχημένος και στις επιστροφές του. Θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή και δίνει και θέαμα, δίνει και ουσία και είναι πολύ καλός παίκτης. Νομίζω το δεύτερο γκολ αυτό που βλέπουμε τη ΣΑΕΚ είναι για σεμινάριο, το πώς αναπτύσσεται η ομάδα και πώς θα αλλάξει γρήγορα την μπάλα. Αυτός δηλαδή χωράει και σε 3-5-2 να βγεις και σαν δεύτερος φόρ δίπλα, ναι, στον Άπεζο Ασανιφάρτη ή Ολιβέιρα. Πάντως σε ένα τέτοιο 5-3-2 θα σου έλεγα ότι μπορεί να δεις πιο πιθανό το δεξί εξτρέμ, θύμισε μου τώρα, της ΑΕΚ. Τον Γκαρσία, δίπλα στον Ασαριφάρτ. Και στα επόμενα παιχνίδια, μη σου κάνει εντύπωση αν δεις τον Ντάνκοβιτς δεκάρι στη θέση του Μάνταλου, έτσι. Αυτό τώρα, δεν θέλω να βγάλω κακία για τον Μάνταλο, αλλά ο Φορτούνης και ο Μάνταλος έχουν δύο προπονητές, οι οποίοι βοηθάν πάρα πολύ τον άξονα, το φορτώνουν με παίκτες και μάλιστα ποιοτικούς και καλούς αθλητές, με στόχο και σκοπό και οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο Χιμένεθ και ο κύριος Μάρτινς, να πάρουν ακόμα περισσότερο σε λιγότερα μέτρα από αυτά τα δύο δεκάρια. Βλέπω με τα λύπης μου ότι αυτοί οι δύο θα πρέπει να έχουν πιο ηγετικές καταστάσεις στα πόδια τους. Παρά τα αυτά, δηλαδή με τρία χαφ και με καλή αμυντική προσέγγιση στον χώρο του κέντρου, έχουν και λιγότερα μέτρα να δράσουν. Mm-hmm. Και βλέπω δεν δράτουν όπως πρέπει. Και με λυπεί πολύ αυτό. Περίμενα δηλαδή με αυτά τα σχέδια με τους δύο προπονητές αυτούς, τα δύο δεκάρια αυτά να πάρουν και γκολ και πάσες και θέαμα. Μα, τα οποία δεν βλέπω. Εγώ συμφωνώ. Τώρα γράφουν στο φως. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Έδωσε μία assist ο Φορτούνης και χτύπησε ένα φάουλ και ο Μάνταλος. Δεν τα μετράω αυτά έτσι. Πάντως, πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι, συμφωνώ. Εγώ διάβαζα σήμερα, μπορεί και χωρίς ο Λιβάγια, ενώ περίμενα να διαβάσω, μπορεί και χωρίς το Μάνταλο. Γιατί αυτή την τριάδα που μας έδειξε στα χαφ, στα 4-3-3 ο Χιμένεθ, άρεσε πολύ και δεν άλλαξε και στην επανάληψη που έβαλε το Σιμόες μέσα. Λοιπόν, για οικονομία χρόνου είδαμε το πιο ωραίο γκολ τσάκ, το δεύτερο. Να πάμε τώρα λίγο στον Παναθηναϊκό. 0-0 με τη Λαμία. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η Γκέλα. Εγώ περιμένω τώρα να δω τον Πόλωνη το πώς θα αντιδράσει η ομάδα μετά από μια Γκέλα. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω μια κίνηση. Τον Καπετζή έξω αριστερά και τον Ιωαννίδη φορ. Δηλαδή τους περίμενα ανάποδα. Αν είχα τον Πόλωνη μπροστά μου, σε ένα καφέ αν πίναμε, θα τον ρωτούσα, πες μου σε παρακαλώ, ποιο ήταν το σκεπτικό. Οι κανονικές τους θέσεις είναι αυτές. Ναι, αλλά... Center for είναι ο Ιωαννίδης, περιφερειακός επιθετικός είναι ο Καμπετζής. Τέλος πάντων, να σταθούμε λιγότερο στο αγωνιστικό, γιατί το μάτς δεν... Πέρα το ότι ο Γρηγορίου έκλεισε πολύ καλά τον Παναθηναϊκό, δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης, αλλά να πάμε στα μεταγραφικά, γιατί ο Παναθηναϊκός έκλεισε μέσα σε μία μέρα τρεις γαλλοαφρικανούς ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Σανκαρέ, που είναι Σενεγαλέζος μέσος εξάρι. Βλέπουμε στην κάρτα το είναι προφίλ του. Είναι ο Αντιπουρμπέλης αυτός, δηλαδή ημερολόγια. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Στα 31 του χρόνια. Όμως... Κάνει κάποια γκολ εδώ στην. Δηλαδή, σαν εξάρι, έχει 9, 2, 11, 24, καμιά τριανταριά γκολ. Ναι.
12 γκολ σε 67 αγώνες με την Μπορντό. Είναι οχτάρι, είναι οχτάρι, δεν εξάρι. Είναι οχτάρι ο Σανκάρε. Λοιπόν, επίσης ήρθε, κάτσε να πάρω φόρα τώρα, ο Εγκαμπακοτό, δεν το ξαναλέω, Κογκολέζος Εκστρέμ. Αυτοί οι Κογκολέζοι μου αρέσουν από αθλητικά προσόντα, γιατί έχω και εδώ ένα Κογκολέζο, εγώ σκηνοθέτη, τον Μποκολόγο. Ναι. Και καλά, ο Εγκαμπακοτό δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ πάντως, είναι σίγουρο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, θα τον δούμε. Έχει κάνει κάποια γκολ. Και εδώ είναι ο Νιασέ. Αυτός είναι πιτσιρικάς 21 ετών. Παίζει και εξάρι και στόπερ. Έγινε το χατήρι του Μπόλωνη εδώ, γιατί ζήτησε από τον Τριωσή ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίζει εξίσου καλά και στο 6 και στα στόπερ. Δηλαδή, στυλ Κουρμπέλι. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Κοίτα, αυτοί τώρα έτσι όπως φαίνονται, καταρχήν αποκλείεται να είναι κακοί αθλητές. Δηλαδή, μαύρο κακό αθλητή, δύσκολα θα δεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, στο τακτικό κομμάτι, δηλαδή, δύσκολα θα πάρεις ένα μαύρο ποδοσφαιριστή και θα σου βγει Τεμπέλης, αράθυμος, δεν θα τρέξει, δεν θα μαρκάρει, δεν θα φύγει στον χώρο, πνευμόνια πολλά, χιλιόμετρα πολλά. Δύσκολα, δεν θυμάμαι. Τέτοιους αθλητές σε αθλητικό επίπεδο να κακεί. Πάντως, την ίδια ώρα έφυγε ο Μαυρομάτης, πήγε δανεικό στον Ατρόμητο. Ο Εμμανουλίδης... Αυτός είναι ένα παιδί νεαρός, είναι καλά σωματικά προσώτα, είναι λίγο λαθέρ θυμάμαι. Η πρώτη του σεζόν με το Δόν ήταν πολύ καλή. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα, θα τους δούμε στο γήπεδο τους Γαλλοαφρικανούς. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο Εμμανουλίδης, ο Καμπετσής γκρινιάζει και δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του. Και πάνω που βλέπαμε και το χαιρόμασταν από τον Μπόλωνη να στηρίζει και να παίρνει πράγματα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τους Έλληνες από την Ακαδημία, πάλι αλλαγή φιλοσοφίας και τακτικής, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και το Μακέντα να πούμε που έχει πρόταση από την Εσπανιόλ, στην προπόνηση σήμερα δεν παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα ψημένος για να κάνει το ταξίδι. Θα δούμε αν θα πιεστεί. Εδώ είναι καθαρά θέμα χρημάτων. Είναι πολυτέλεια για τον Παναθηναϊκό να τον έχει έξω αυτόν. Ναι. Δηλαδή και ο Καρλίτο έξω και αυτός έξω. Μπήκαν οι πιτσιρικάδες, εντάξει, αλλά εγώ δηλαδή τον Μακέντα στον Άρη, αν ήτανε, θα έκανε παπάδες, πιστεύω, ο Μακέντα. Mm-hmm. Και ο Καρλίτο, αν θέλεις. Ναι. Που είμαι σίγουρος ότι ο Άρης, έναν από τους δύο, θα έκανα και θέαμα και γκολ. Mm-hmm. Και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη. Είπαμε για τον Μπρούνο στην εκκίνηση της εκπομπής. Με ανατροπή έχασε στην Τρίπολη από τον Αστέρα. Βέβαια να πούμε ότι και ο Αστέρας με αυτή τη νίκη ενδρεώθηκε στην έκτη θέση και κυνηγάει και κάτι παραπάνω. Εδώ είναι το πώς κατέβασε ο Μάτζιο στην ομάδα. Το κλασικό με Μπορτόλιο δεκάρι, Σίλβα Γκάμα και Μάνο Σέντερφορ αφού Μήτρογλου δεν ξεκίνησε βασικός κλπ. Να δούμε κάποιες φάσεις από το μάτς στην Τρίπολη. Ήταν πολύ καλός ο Πιτσιρικάς, ο γκολκίπερ του Αστέρα, ο Τσίφτσης. Και ο αναπληρωματικός, βγαίνει καλός. Mm-hmm. Εδώ ο Μάνος και θα κλέψει την μπάλα και θα μπει, αλλά θα το βγάλει ο Πιτσιρικάς στο πλασέ. Γίνεται βέβαια το λάθος εδώ που... Το λάθος, ναι, το ακολούθησε. Ο Μάνος είναι καλός αθλητής, μαρκάρει, φιλότιμος. Ναι. Τσαπατσούλικο το τελείωμά του. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, ενώ είναι καλός αθλητής, θα μαρκάρει, καλό παιδί, δεν πίνει, δεν καπνίζει, τρέχει, πρεσάρει τον μπακ, τα χάνει. Λοιπόν, τα χάνει. Άλλη μια ευκαιρία έχουμε με Γκάμα Σάσα και θα το βγάλει ο Τσίφτσης πάλι τη φάση αυτή. Δεν ξέρω αν την έχουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί ο Γκάμα αρχικά πλαγιοκοπεί και μετά συγκλίνει προς το κέντρο, ψάχνει να βρει το σούτ, δεν το βρίσκει, βρίσκει πάσα στον Σάσα, αλλά το βγάζει ο γκολκίπερ. Ο Σάσα του Αστέρα. Στον ΠΑΟΚ είναι τόσο μπούφι, δύο παίκτες θέλουν. Mm-hmm. Ένας είναι ο Σάσα και ένας είναι ο μπάκο αριστερός του Βόλου. Ναι, εδώ είναι η φάση του Μπερτόλιο. Αυτός κλείνανε ο Άρης, τελειώνει το συμβόλαιο του Σάσα. Τον μπαίνει άμα θέλει να αγοράσει και τα λοιπά, αλλά δεν βλέπω τον Σαββίδη να κουνιέται πολύ, να ασχολείται. Κοίταξε ο Άρης, το πήγε ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος, προπονιόμουν χθες
στη Νέα Ελβετία και ήταν εκεί με τον Πατζιαλά, τον προπονητή του Μακεδονικού και κάναμε μια κουβέντα. Και αναλύαμε και οι τρεις και άκουγα και έλεγα και εγώ και καταλήξαμε. Τραβάει μεγάλο ζόρι ο άξονας του Άρη στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, βγήκε σε μια συνέντευξη ο Γιάννης ο Μικαλίτσος και λέει ότι εγώ σαν σέντερ μπακ θα χαιρόμουν να είχα αυτούς τους χαφ συμπαίκτες. Γιατί Γιάννη, γιατί θα ερχόταν η μπάλα πιο λίγες φορές στην περιοχή. Θα μάλωνα πιο λίγες φορές με το σέντερ φορ. Και εδώ τώρα τι γίνεται. Από το ζόρισμα και να μαρκάρουν και οι πέντε και ο φορ και οι έξι να γίνουν φύλακες της τετράδος. Και όταν πάρουν την μπάλα να πιέσουν ψηλά, πιο ψηλά στο κέντρο στην περιοχή του Ποσοντέλας, πιο πίσω να πιέσουν, να βγάλουν επιθέσεις με κλοπή στο κέντρο και λίγα μέτρα. Αυτό πιάνει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, τέσσερις, πέντε. Βλέπεις σε πολλά δεύτερα ημίχρονα πέφτει ο Άρης. Και καταλήγει και η κατοχή με τον αντίπαλο κτλ. Πού καταλήγουμε? Ότι σε μια πιθανή κόπωση των ποδοσφαιριστών του κέντρου. Ναι. Θα σου έρθει μια πίεση στην τετράδα της άμυνας ένα τέταρτο, 10 λεπτά, 12. Εσύ σαν τετράδα δηλαδή τι, περιμένεις την μπροστά γραμμή να σε σώσει. Όταν η μπροστά γραμμή παρουσιάσει μια πτώση ανθρώπινη. Κουράστηκε ο Σάσα. Μην το πας μακριά, δεν είναι μόνο η επίθεση. Είναι το γκολ που τρώει ο Άρης το δεύτερο, έτσι, από την αντεπίθεση αυτή που κάνει ο Αστέρας, ουσιαστικά προέρχεται επειδή έχει αργή επιστροφή, έχουν αργή επιστροφή μεταξύ άλλων και τα χαφ του Άρη. Και έτσι. Τρεις χαφ και ο Μάρκαρο Γκαρσία στον Κότσιρα. Ναι. Ήταν ο Κότσιρα με τον Γκαρσία, αυτό το δίνει. Mm-hmm. Ο Γκαρσία κουράστηκε, δεν ακολούθησε. Κανένα χαφ δεν έπεσε από τα τρία αργοπορημένα. Και το δεξί μπάκο Κότσιρα έγινε εξτρέμ. Έγινε και το περίμενα, ξέρεις, γιατί μου αρέσει εμένα ο Κότσιρα. Ναι, ναι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν έχει φύγει σε λεγόμενη δηλαδή, μεγάλη. Σαν τερματοφύλακας, με συγχωρείς, σαν στόπερ, σαν μπακ, σου κάνει μια πίεση. Πρέπει να το φας. Που σημαίνει ότι αν αρχίσει ο Άρης και κουράζεται, η πίσω γραμμή δεν είναι αμάν αμάν κάτι το πολύ σημαντικό. Τερματοφύλακας δεν βγαίνει. Ετοιμάζουνε λέει τον Κουέστα. Δηλαδή τώρα είδανε ότι ο Κουέστα ήταν άδικο αυτό που του κάνανε, βάλαν τον κοντό, τον μαύρο, τον γάλλο. Εγώ είχα ξεχάσει ότι είναι στο ρόστερ ο Κουέστα, να σου πω την αλήθεια. Και δεν μιλάει, είναι καλό παιδί. Εγώ θα είχα σπάσει τα αποδυτήρια. Λοιπόν. Θα κάνει φασαρία. Πάμε. Ένα αθλητή που είναι τρελά μέσα, λέει κάτσε να παίξει ο κοντό, γιατί το παιδάκι. Όχι, πήρα τα λεφτά, δεν τα πήρα, όχι, μου τα έδωσε, δεν μου τα έδωσε. Τι κουμπάρε θα παίζουμε. Mm-hmm. Πάμε, τώρα λίγο, πάμε τώρα λίγο και εκτό των συνόρων. Είχαμε Arsenal Manchester United. Αρτέτα κόντρα σε Σόλτσερ 0-0. Δύο ευκαιρίες κλασικές. Η Μάντσεστερ με Καβάνι, δοκάρι, καλύτερο πάτημα στο γήπεδο από την Άρσεναλ. Έχουμε και κάποια στατιστικά να δούμε και τις εντεκάδες. Εδώ τώρα είδα πολύ μέρος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Εδώ κάνει ο, πώς το λέει, το καλαλωμάτι της United, τον παιχταρά, ο Σόλτσερ. Ο Σόλτσερ. Εδώ κάνει αυτά που κάνει ο Μάρτινς και ο, πώς το λένε, και τη ΑΕΚ. Δηλαδή Φρέντ, πώς το λένε, Μακτομινέι, Φερνάντες και ο Πογκμπά τέταρτος τύπης εξτρέμ. Το βάζει λέει εκεί, αλλά πιο μέσα, για να πάρει το κέντρο. Mm. Ο Ράσφορτ έχει κορυφή, σεντερφόρο Καβάνι. Δεμένη ομάδα. Ναι. Δεμένη ομάδα, αλλά με πρόβλημα όταν ανέβαιναν ψηλά, γιατί έχει κάνει πολλές αντιπιθέσεις η Arsenal. Δηλαδή έτσι κυρίως απείλησε. Απλά τα πλασέ του Πέπε έβγαιναν σύριζα out. Τώρα, εδώ βλέπουμε και το πώς ξεκίνησε η Arsenal. Με Τσάκα, Τόμας, Σμιθ, Εμίλ Ρόου, δεκάρι. Πέπε από τη μία, Μαρτινέλη που δεν ακούμπησε από την άλλη, Λακαζέτα, Φουλίπη, Ομπαμεγιάνγκ κλπ. Πάντως αξίζει να αφαιρούμε, είδαμε νωρίτερα στα στατιστικά και το αίτο σερί που έχει η Manchester United εκτός έδρας. Νομίζω έχει φτάσει ήδη τα 17 παιχνίδια. Και ότι η Arsenal, αυτό που λέει ο Νίκος, ακόμα και όταν δεν κερδίζεις, όταν φέρνεις σοπαλία μπορείς
να ξαναχτίσεις μετά. Να χτίσεις, ναι. Έχει 7 σερή 0 παθητικό η Άρσεναλ με πολύ καλό λένο. Ναι, με πολύ καλό λένο όμως. Δηλαδή, άμα πάρει και δύο στόπερ, τον Λουίς δεν τον υπολόγιζε ο Νίκος, τον εκνεύριζε. Ναι. Και ο άλλος ο στόπερ, αν πάρει και δύο στόπερ άρες, τώρα για το Λακαζέτ δεν ξέρω τι γνώμη έχεις. Φιλότιμο, σαν λίγο τσαπατσούλη. Δηλαδή, πολύ ξύλο. Δηλαδή, με ένα στη θέση του Λουίς και με ένα καλό φορ, ανεβαίνει ένα επίπεδο ναι, η Άρσεναλ. Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ. Έχει ένα πιτσιρικά, τον Μπαλογκάν, στα 18 του χρόνια και μου κάνει εντύπωση. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτό. Ναι, δεύτερη ομάδα είναι μέσα στη, σαν τη μήγα μες στο γάλα. Και ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν έχουν κόμπλεξ οι Εγγλέζοι με τις ηλικίες, πώς δεν τον βάζει να παίξει τώρα. Είναι άκλειστα 18 βέβαια, αλλά και τα άλλα παιδιά που παίζουν μέσα, ο Σάκα κλπ. Πιτσιρικάδες είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μπορεί τώρα έτσι όπως είναι η Άρσεναλ να το βάλει καλύτερα, χωρίς βάρος. Ήθελα να δούμε λίγο την εντεκάδα του Τούχελ με την Τσέλσι. Έκανε νίκη, ναι, αλλά κατέβασε αυτό το 3-4-3 με Ρούντιγκερ, Σίλβα, Αθπιλικουέτα. Είχαμε να δούμε Αθπιλικουέτα δεξί στόπερ από την εποχή του Κόντε. Ναι, το έκανε γιατί το έπαιζε και στην, το έπαιζε και στην Αυτίνα, πώς τη λένε. Και στην Παρή, όχι πολύ συχνά όμως, έτσι. Ναι. Το πρόσεξε όμως, δεν ήταν, δηλαδή, ο Αλπικοθέατα δεν έκανε καμιά κούρσα. Όχι, όχι. Έκανε ο Χάτσον Οντόι, που το παιδί δεν είναι για εκεί, αλλά την εξυπηρέτησε την θέση. Μάουντ μπροστά, Τίμο Βέρνερ, Άμπραχαμ. Εντάξει, φρέσκη ομάδα. Ο Αλόνσο ανεβασμένος, είχε ναι, πέσει κι άλλα. Τον ξέθαψε αυτόν. Τον ξέθαψε αυτόν. Τον ξέθαψε, ναι. Επίσης, να δούμε λίγο Ατλέτικο, γιατί πάει να με δικαιώσει στοιχηματικά φέτος η Ατλέτικο στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, κυρίως γιατί είναι πολύ κακή βέβαια η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, αλλά τον Σουάρες νομίζω ότι ο Κούμαν θα κάνει δεύτερες σκέψεις που τον άφησε να φύγει από την Μπαρτσελόνα. Και τον πετάει δύο μες στην περιοχή. 14 γκολ. Παίζει το 3-5-2 και το αλλάζει. Έγινε πολύ μοντέρνος. Ενώ ο άλλος που μοιάζει με τον Μετρόπουλο, ποιος είναι, στις τότελα. Α, ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο, ίδιος ο Λάκης, ο Μετρόπουλος, ναι, ο Μορφόπεδο. Ναι. Λοιπόν, έχει μείνει πίσω. Ναι. Ενώ βλέπεις ο άλλος, μάλλον σύστημα μείνεται. Όταν παίρνει την μπάλα το αλλάζει. Στη διάρκεια του παιχνιδιού το ξαναλάζει. Εύστοχο στις αλλαγές, εσωτερικές αλλαγές. Παίρνει δηλαδή και στο κοουτσάρισμα πάρα πολλά η Ατλέτικο. Είσαι πολύ καλό φεγγάρι αυτός. Ο Σιμεώνε. Πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Ναι, το ναι, παρακολουθώ πολύ. Μ' αρέσει. Θα πάρει ένα πρωτάθλημα μόνος του φέτος. Λοιπόν, με τον Μέση στη Λα Λίγκα είχαμε θέμα. Έβγαλε στη φόρα η Ελ Μούντο το συμβόλαιό του. Και αυτό τι κακό είναι. Για το να Μέση. Κάνει μήνυση, λέει την εφημερίδα. Ναι. Γιατί δεν κάνει μήνυση. Η πλάκα είναι ότι νύπτει τα σχήρα στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή λες και. Αυτή τα δώσανε. Καλά είσαι. Εντάξει. Απλά είναι ο Μέση καλό παιδί όμως, και δεν πονηρεύεται. Λοιπόν. Εμείς βγάλαμε ένα παιδί μάνατζερ εκεί από το εξωτερικό, τώρα το ξεχνάω το όνομά του. Είναι και καθηγητής στα ΤΕΦΑ, ναι, στο Πανεπιστήμιο. Δούλεψε και στο ΠΑΟΚ, στο τμήμα μάρκετινγκ, τον φάγανε. Τον φάγανε γιατί ήταν τίμιο παιδί, καλό παιδί. Με τα λεφτά που παίρνουν αυτοί, λέει. Είναι το 30% όλοι στο πορτάρι. Τα άλλα είναι Instagram, αυτό που θα παρουσιαστείς, πώς θα μιλήσεις. Και δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το συμβόλαιο, αλλά με ό,τι έχει κάνει. Γι' αυτό είπε και ο φίλος μου ο Μίνος ότι είναι επεκταράς στον Γκαγκάβα, επειδή έχει στο Instagram λέει πολλά like, πόσα like, χιλιάδες like. Ναι, δεν λέει ψέματα ο Μίνος. Όχι, δεν λέει ψέματα. Γιατί έκανε και αυτό αλήθεια είναι, μας το έπανε. Ναι. Μόλις ήρθε λέει στον ΠΑΟ, κάνανε λέει 450.000 like. Ναι. Τώρα αυτά τα like αν ήταν ευρώ, και αν θα τα δει ο Σαββίδης ποτέ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα κλείσω με την αδυναμία στο Γιακουμάκη. Δεν φταίω εγώ, αυτός βάζει γκολ. Ο Γιακουμάκης, επειδή εγώ έμαθα ότι έχει δουλέψει πολύ σαν σκύλος. Δηλαδή το παιδί έχει δουλέψει πάρα πολύ και το αθλητικό του κομμάτι σαν πολύ μεγάλος επαγγελματίας. Βολεύεται και με το στυλ παιχνιδιού, ναι, εκεί πέρα και θα του δοθεί ευκαιρία. Αλλά εγώ τρελάθηκα ότι μην βάζετε τα στατιστικά του Γαλάνη
Έφαγε 50 γκολ η Φελό και έβαλε 38. Δεν είναι του Γαλάνη, είναι από το εξωτερικό. Εδώ πέρα οι ίδιοι Ολλανδοί γράψανε ότι έβαλε 11 γκολ στον Ιανουάριο και ένα περισσότερο είχε βάλει ο Φαμπάστεν. Δεν είναι, είναι είδηση, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό ναι. Το πρωτάθλημα είναι, εκεί παίζει το παιδί. Τα γκολ τα βάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρασε πάλι η ώρα. Είπαμε αρκετά πραγματάκια και αναλύσαμε πολλά περισσότερα. Αυτή η ώρα περνάει. Εύκολα. Μια φορά όταν κάνεις, καλή παρέα, είτε με γκόμενα, με γυναίκα, με φίλους, με δουλειά, ναι. Όταν περνάει η ώρα εύκολα, πάει να πει ότι περνάμε καλά. Έτσι, να το επαναλάβω πολλές φορές. Ελπίζω και ο κόσμος μαζί μας. Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.